πολύ πολύ μεγάλη ενδιαφέρουσα συζήτηση, ειδικά στις σημερινές πολιτικές συγκυρίες με τα προβλήματα που έχουμε με την γείτονα. Θα έλεγα, μάλιστα επειδή είμαι και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, ότι τα θέματα, ειδικά τα θέματα τα εθνικά, θα έπρεπε να υπάρχει στα θέματα αυτά συνεννόηση και όχι να μπαίνουν σε μια μικροπολιτική αντιπαράθεση. Μικροκομματική θα έλεγα και όχι μικροπολιτική. Η πολιτική έχει τη θέση της, αλλά και η αντιπαράθεση κομματική σε κεντρικά θέματα δεν νομίζω ότι είναι σωστή, όπως και σε άλλα θέματα, θα έλεγα, και οικονομικής φύσης που άπτονται τη ζωή των ανθρώπων. Η κυβέρνηση θα κάνει κάποιες κινήσεις σε κεντρικό επίπεδο, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας παρόμοιος σκοπός με αυτό που έχουμε εγώ σήμερα. Εγώ, παρακολουθώντας τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται σε διάφορους χώρους, σε επιτροπές ιδιαίτερα, εκεί φαίνονται τα πράγματα πιο καθαρά, νομίζω ότι υπάρχει μία διάθεση από την πλευρά της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτό είναι το λογικό και αυτό επιθυμούν εξάλλου και πιστεύω και όλος ο απλός κόσμος αυτό επιθυμούν. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικοί τομείς οι οποίοι πρέπει να υπάρχει μια εθνική συνεννόηση? Σας είπα, τα θέματα τα εθνικά, αλλά εκτός από τα θέματα τα εθνικά, νομίζω και τα κομβικά κεντρικά θέματα, όπως είναι το θέμα της εξόδου από το μνημόνιο και η χάραξη μιας πολιτικής αναβάθμισης και οικονομικής και κοινωνικής κυρίως του τόπου.